εξής, ότι είναι σημαντικό να δούμε όλη την εικόνα. Να δούμε δηλαδή το σύνολο αυτού που θα επιτύχει σε αυτή τη διαδικασία η ελληνική κυβέρνηση. Και εννοώ βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και το θέμα της χρηματοδότησης. Δηλαδή αν θα υπάρχει μια χρηματοδότηση που να δίνει ανάσα και σαφή χώρο, για να το πω έτσι, για να αναπτύξει η κυβέρνηση την πολιτική της. Και βεβαίως το θέμα του χρέους, που είναι ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη παράμετρος έτσι κι αλλιώς. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θέλω να πω ότι έχουμε φτάσει 5 χρόνια μετά από τις πολιτικές του μνημονίου, να το πω έτσι πολύ απλά, να σκάνε όλα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη ένταση η κρίση. Όχι γιατί καθυστέρησε, όπως δήθεν λένε, 4 μήνες η κυβέρνηση. Η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση. Στη διαπραγμάτευση. Ναι. Όχι γιατί καθυστερήσαμε, αλλά διότι εκδηλώνεται με τον πιο άγριο τρόπο μία πολιτική, όχι σε αυτή τη χώρα, αλλά έχει ματιά σε όλη την Ευρώπη, που λέει ότι είμαστε αποφασισμένοι, εμείς ο σκληρός πυρήνας, να ξεκολουθήσουμε αυτό το θανατηφόρο σπιράλ της λιτότητας. Ναι, αυτό το ξέρατε, κύριε Μαντά. Βεβαίως το ξέραμε. Ναι, και πήγατε αλλά με αυτό το δεδομένο δηλαδή να διαπραγματευτείτε. Δηλαδή τι θα πηγαίναμε να κάνουμε, να μην το αντιμετωπίσουμε. Όχι, να το αντιμετωπίσουμε. Να μην το παλέψουμε. Απλώς νομίζω ότι... Δεν παραπονείστε, αυτό σας λέει. Δεν παραπονιέμαστε καθόλου. Μην σας λέω με παραπονούμενο. Καθόλου. Την Κυριακή το βράδυ να δείτε. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Πόσα πήγε πιάνιο σάκος. Κανένα παράπονο δεν έχουμε. Την Κυριακή το βράδυ θα δείτε πόσα πήγε πιάνιο σάκος. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Κανένα παράπονο. Εγώ μπορώ να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε αυτό το κύκλο. Πώς παλεύουμε και γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή λαή και ο ελληνικός λαός προσβλέπει σε αυτή την προσπάθεια. Ωραία, εμείς βλέπουμε τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μοσκοβισή δεν μιλάνε για χρέος. Λένε πρώτα η συμφωνία να ψηφιστεί, να εφαρμοστεί και μετά βλέπουμε. Εσείς είναι δυνατόν να υπογράψετε μια τέτοια συμφωνία που να μην έχει μέσα τίποτα για το χρέος? Εμείς θα υπογράψουμε μια συμφωνία που συνολικά να εξασφαλίζει τον χώρο και τον χρόνο να αναπτύξουμε την πολιτική μας, που είναι μια πολιτική στον αντίποδα της λιτότητας. Σε αυτή τη βάση προφανώς θέλουμε μια σαφή δέσμευση για την αναδιάρθρωση και τη διευθέτηση του χρέους. Άλλωστε σας θυμίζω ότι εδώ οι θεσμοί έχουν διαφορετικές απόψεις. Έτσι, το Δούνου του μιλάει για μέχρι και για κούρεμα, αυτή την απαγορευμένη λέξη. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να ακούσουν γύρω από αυτό. Και μέσα σε αυτή την, αν θέλετε, σύγκρουση γίνεται μία προσπάθεια πάρα πολύ συγκεκριμένη. Για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, εμείς λέμε ένα απλό πράγμα στην αρχή. Τα 27 δισεκατομμύρια που είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μεταφερθούν στον Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, μηχανισμό, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει η χώρα στο πρόγραμμα της προσωπικής χαλάρωσης και η αποπληρωμή αυτών των ομολόγων να πάει σε βάθος χρόνου. Που είναι μια πρόταση εντός των κανόνων που μπορεί να γίνει. Την οποία λοιπόν, τη συζητούν ήδη στην Ευρώπη, τη συζητούν αυτό. Βεβαίως. Το ξέρουμε. Απλώς αυτό που θέλουν είναι πρώτα εφαρμογή της συμφωνίας. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Θέλουν πρώτα να εφαρμοστεί και μετά θα το κάνουν αυτό, γιατί αλλιώς δεν γίνεται κιόλας. Δεν βγαίνει κοιτάξτε, το πακέτο ακόμη, με τίποτα. Να το πω κι αλλιώς. Ακόμη και τα πρωτογενή, η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, που σημαίνει σε βάθος πενταετίας ένα κέρδος για τη χώρα στο ύψος των 15 δισεκατομμυρίων, ακόμη και αυτό με έμεσο τρόπο θέτει το θέμα του χρέους. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό θα μπει. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, δεσμευτικό, έτσι ώστε πράγματι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που, ξαναλέω, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Γιατί η χώρα θα συνεχίσει αλλιώς να υποφέρει από αυτό το θανατηφόρο σπιράλ που φέρνει την κοινωνική διάλυση και την ύφεση. Μάλιστα. Κύριε Καλαφάντη.